Η συζήτηση είναι πολύ άγωνη για έναν απλό λόγο. Δεν χρειάζεται να πάμε μακριά για να δούμε τι συμβαίνει σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου. Για να υπάρξει η ένωμη τάξη στα πανεπιστήμια, χρειάζεται security υπό την Βρετανία για μικροπαραβάσεις και τη δυνατότητα να μπει η αστυνομία σε περίπτωση που έχουμε μεγάλα εγκλήματα, όπως είναι ένας βιασμός, όπως είναι κλοπή, όπως είναι ένας ξυλοδαρμός. Αυτό είναι μία πρόταση, Μαρία. Αυτό, το βλέπεις αυτό απλά. Όχι, δεν είναι πρόταση. Είναι αυτό το οποίο συμβαίνει σε όλα, μα όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου. Αυτό ίσχυε μέχρι το 19. Συγγνώμη να τελειώσω, γιατί δεν διάκοψα κανένας. Λοιπόν, τι πρόβλημα έχουμε τώρα. Από τη μία μεριά, έχουμε αυτό το καθεστώς πριν, το οποίο κανείς δεν το ενεργοποιεί. Γιατί? Διότι χαϊδεύουμε αριστερίστικες νοοτροπίες και μικροομάδες μέσα στα πανεπιστήμια. Έρχεται η άλλη κυβέρνηση και κάνει ακριβώς το αντίθετο. Λέει, θα φτιάξω αστυνομία, θα μπουκάρουν μέσα, θα πρέπει να έχεις κάρτες για να μπεις στο πανεπιστήμιο κτλ. Και λες, ρε παιδιά, για το όνομα του Θεού, η φωνή της λογικής θα ακουστεί εδώ πέρα. Όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου έχουν security υπό την Βρετανία και το security αυτό έχει δικαίωμα να φωνάξει την αστυνομία όταν μια παράβαση ξεπερνάει τα όρια της. Αυτό τι σημαίνει? Ότι και ο φοιτητής νιώθει ασφάλεια και δεν νιώθει τα ΜΑΤ πάνω από το κεφάλι του και την ίδια ώρα δεν υπάρχει καμία ανοχή στο να υπάρχουν εγκληματικές οργανώσεις μέσα στα πανεπιστήμια. Τόσο δύσκολο είναι. Για να έρθουμε τώρα να ακούμε το κατόρθωμα του ελληνικού κράτους και ο λόγος για τον οποίο πρέπει να ψηφίσουμε τον κύριο Μητσοτάκη είναι επειδή μπούκαρε η αστυνομία να σπάσει εγκληματικές οργανώσεις μέσα στο πανεπιστήμιο. Αυτό είναι κατόρθωμα τον 21ο αιώνα. Ναι. Το Σεπτέμβριο του 2021 είχαμε τις αυξήσεις λόγω των εφοδιαστικών ελυσίδων. Η κυβέρνηση άρχισε να πάρει μέτρα. Το Μάρτιο του 2022 είχαμε αύξηση στα καύσιμα και η κυβέρνηση άρχισε να πάρει μέτρα. Τώρα έχουμε αύξηση στην ναυσιπλοεία και η κυβέρνηση άρχισε να πάρει μέτρα. Αυτή η αργοπορία είναι επειδή δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στις ανάγκες της κοινωνίας και του κόστους διαβίωσης ή επειδή βολεύει κάποιους ανθρώπους να καθυστερεί η κυβέρνηση να πάρει μέτρα. Δηλαδή αυτό γίνεται επειδή οι υπουργοί της δεν μπορούν ή επειδή οι υπουργοί της δεν την νοιάζουν να βγάλουν κάποιοι άνθρωποι αρκετά χρήματα μέχρι ότου πάρει τα μέτρα και έχει λήξει το θέμα. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο πλανάται από τον τρόπο διαχειρίσης και τα θέματα της ακρίβειας από την προηγούμενη τετραετία και συνεχίζει σήμερα με το καλημέρα σας. Αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, γιατί όποια και αν είναι η απάντηση, αυτός ο οποίος πληρώνει το λογαριασμό είναι τα μεσαία και χαμηλά στρώματα.